Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ για την πρόσκληση σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συγκέντρωση στο ιστορικό τόπο των Δελφών. Αναρωτιέμαι πριν από χιλιάδες χρόνια αν ερχόταν κανείς σε αυτό το μέρος και ρωτούσε για το χρέος και την ανάπτυξη, τι θα απαντούσε η πυθία. Να κάνω μία πρόταση. Μπορεί να απαντούσε χρέος ου ανάπτυξης. Και μετά, βέβαια, θα άρχιζαν οι ερμηνείες, τι ακριβώς εννοούσε. Υπάρχει μία ερμηνεία που λέει χρέος ου ανάπτυξης. Αυτή είναι μία θεωρία σύμφωνα με την οποία, αν δεν μειωθεί το χρέος στην ελληνική οικονομία, καμιά ανάπτυξη δεν πρόκειται να δούμε και η Ελλάδα είναι καταδικασμένη. Και υπάρχει μία άλλη ερμηνεία, την οποία θα σας προτείνω εγώ, να βάλουμε το σημείο στίξεως μετά, χρέος ου ανάπτυξης. Έτσι ώστε να μεταθέσουμε τη συζήτηση σε ένα ξεχασμένο πεδίο για το πώς η ελληνική οικονομία θα μπορέσει να πάρει μπροστά και τότε θα δούμε ότι πολλά από τα ζητήματα τα οποία σήμερα αντιμετωπίζουμε ως καθηλωτικά της πορείας της μπορεί να τα δει κανείς με ένα πιο αισιόδοξο τρόπο. Το γεγονός ότι οι δύο διακεκριμένοι συνάδελφοι πριν μίλησαν για τα θέματα χρέους με διευκολύνει στο να περάσω πολύ γρήγορα στην περιγραφή των δεδομένων του ελληνικού χρέους. Έχω αυτό για να το χειρίζομαι ή πρέπει να... Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχήν να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα για το οποίο συζητάμε. Αυτές είναι οι αποπληρωμές τις οποίες πρέπει να κάνει η ελληνική δημοκρατία από το 2017 μέχρι το 2059 σε εκατομμύρια ευρώ. Βλέπετε ότι μερικές χρονιές είναι πάρα πολύ επαχθείς, όπως είναι η φετινή που θέλει περίπου 10 δισεκατομμύρια αποπληρωμές. Το 19 η επίσης είναι προβληματική και επίσης υπάρχει και μία περίοδο υψηλής προβληματικότητας μετά το 2030. Έχει ενδιαφέρον να δει κανείς σε ποιους θα γίνουν αυτές οι αποπληρωμές. Κυρίως θα γίνουν στο λεγόμενο επίσημο τομέα, το οποίο περιλαμβάνει το Διεθνές Πνευματικό Ταμείο, τον EFSF, τα δάνεια τα οποία έχει πάρει από τον ESM, και τα δάνεια των κρατών, τα οποία όλα μαζί περίπου είναι 225 δισεκατομμύρια ευρώ, τα δάνεια προς ECB, τα οποία είναι 18 δισεκατομμύρια, όπως επίσης και μια σειρά από άλλα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, της ελληνικής δημοκρατίας, τα TGP's, εκ των οποίων οφείλονται 54 δισεκατομμύρια σε μια σειρά από φορείς και εντός και εκτός Ελλάδος. Συν τα 15 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία δανειζόμαστε κάθε χρόνο κυλιόμενα ως έτοκα γραμμάτια, αυτά μας κάνουν το περίφημο χρέος των 312 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτή τώρα η σύνδεση που σας έδειξα έχει ορισμένα χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος του χρέους ανήκει σε επίσημους ή θεσμικούς φορείς. Πράγμα το οποίο πολύ πρακτικά σημαίνει ότι είναι σχεδόν απίθανο να κινηθεί κάποιος από αυτούς ή όλοι μαζί εναντίον της ελληνικής δημοκρατίας προκειμένου να προκαλέσει ένα κερδοσκοπικό πανικό ή πτώχευση. Το δεύτερο είναι ότι οι Έλληνες ιδιώτες επενδυτές είναι κυρίως τράπεζες, οι οποίες κατά τον ένα ή τον άλλο τρόπο βρίσκονται υπό την ισχυρή επιρροή της κυβερνήσεως και κατά συνέπεια και αυτές μάλλον θα δράσουν υποστηρικτικά σε οποιαδήποτε εξέλιξη είναι ωφέλιμη για την ελληνική δημοκρατία. Το τρίτο το χαρακτηριστικό είναι ότι η Ελλάδα έχει ακόμα ένα σημαντικό πλεονέκτημα να χρησιμοποιήσει, όπως είναι η αξιοποίηση της ποσοτικής χαλάρωσης, πράγμα το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή πτώση των επιτοκίων δανεισμού με τα οποία μπορεί να βγει στις αγορές. Εάν όλα αυτά γίνουν, πιστεύω ότι η έξοδο στις αγορές της ελληνικής δημοκρατίας από του χρόνου είναι κάτι το οποίο είναι εφικτό και ιδιαίτερα μάλιστα να λάβει κανείς υπόψη ότι λίγοι επενδυτές ξένοι κατέχουν σήμερα ομόλογα της ελληνικής δημοκρατίας, μπορεί να υποθέσει ότι θα υπάρχει μια όρεξη απορρόφησης των εκδόσεων που θα κάνει το ελληνικό κράτος από του χρόνου. Από την άλλη μεριά όμως υπάρχουν και μια σειρά από προβλήματα. Ένα πρόβλημα το οποίο φαίνεται από το σχήμα το οποίο σας έδειξα είναι ότι οι συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες της ελληνικής δημοκρατίας σε πολλά χρόνια θα υπερβαίνουν το 15% περίπου του ΑΕΠ, πράγμα το οποίο χαρακτηρίζεται σαν ιδιαίτερα ασφυκτικό. Και το δεύτερο επίσης είναι ότι ούτως ή άλλως η ονομαστική αξία του ελληνικού χρέους είναι πάρα πολύ μεγάλη, πράγμα το οποίο δημιουργεί μια σειρά από αρνητικές εξωτερικότητες και μπορεί να προκαλεί εύλογα ερωτήματα και αμφιβολίες για την πορεία της χώρας στο μέλλον.
Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, τι προτάσεις ακούγονται? Θεωρώ ότι η μόνη συγκροτημένη πρόταση, η οποία έχει αρθρωθεί μέχρι σήμερα, είναι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ευρωπαϊκών Θεσμών, η οποία με μια σειρά από υποθέσεις φιλοδοξεί να αποδείξει ότι το χρέος είναι διαχειρίσιμο τις επόμενες δεκαετίες. Πού βασίζεται αυτή η υπόθεση? Βασίζεται σε μια υπόθεση ότι η Ελλάδα θα μπορέσει να πετύχει ένα στόχο δημοσιονομικού πλεονάσματος 3,5% επί μία δεκαετία περίπου. Βασίζεται στην υπόθεση ότι θα συνεχιστούν να πληρώνονται τα ομόλογα του δημόσιου τομέα στους τρέχοντες όρους, με τα επιτόκια τα οποία δεν είναι πάντα χαμηλά, αλλά για μερικές περιπτώσεις, όπως είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ECB κτλ., είναι αρκετά ψηλά. Ότι η Ελλάδα θα μπορέσει να βγει στις αγορές και να δανείζεται με ένα επιτόκιο το οποίο θα είναι περίπου ευρωπαϊκός μέσος όρος, αλλά θα επιβαρύνεται λόγω του υψηλού χρέους της Ελλάδος. Και αυτό είναι το πιο βασικό, θα έχει ένα ρυθμό ανάπτυξης, ο οποίος με μία-δύο εξάρσεις φέτο του χρόνου και πιθανώς του παραχρόνου, θα υποστεί μία συστηματική μείωση, θα πάει στο 1,75% για μερικά χρόνια, στο 1,5% τη δεκαετία του 20 και κοντά στο 1% τα επόμενα χρόνια. Και εάν ο πληθωρισμός κυμανθεί γύρω στο 2% και καταφέρει επίσης η Ελλάδα και έχει 18 δισεκατομμύρια περίπου από ιδιωτικοποιήσεις, τότε το σενάριο αυτό των ευρωπαϊκών θεσμών βγάζει ότι το ελληνικό χρέος είναι διαχειρίσιμο. Να το δούμε και λίγο, γιατί έχει σημασία. Αυτό είναι το διάγραμμα των χρηματοδοτικών αναγκών της χώρας και βλέπετε ότι με τις υποθέσεις αυτές τις οποίες κάνει, κυμαίνεται σχεδόν πάντα κάτω από το 15%, το οποίο είναι το ένα κριτήριο διαχειρισιμότητας ενός εθνικού χρέους. Το δεύτερο το οποίο μπορεί να δει κανείς είναι ότι αν εφαρμοστούν και ισχύσουν όλες αυτές τις υποθέσεις που γίνονται, τότε το ελληνικό χρέος θα πέσει κάτω από το 100% στα μέσα της επόμενης δεκαετίας, πράγμα το οποίο θεωρείται ως ικανοποιητικό και περίπου τόσο κατά πάσα πιθανότητα θα είναι και το χρέος ευρωζώνης κατά μέσο όρο. Κατά συνέπεια, βλέποντας κανείς αυτά τα δύο σενάρια, μπορεί να διαπιστώσει ότι σύμφωνα με τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το χρέος είναι διαχειρίσιμο. Και σε περίπου 8 έως 10 χρόνια από σήμερα θα μπει σε μια κατάσταση που θα είναι συγκρίσιμη με τις άλλες χώρες. Αυτό το οποίο θέλω να δείξω σήμερα είναι ότι οι υποθέσεις αυτές είναι έολες, διότι περιέχουν τρομακτικές αβεβαιότητες, οι οποίες κάθε άλλο παρά συνηγορούν υπέρ αυτής της προοπτικής. Η πρώτη αυταπάτη η οποία επικρατεί είναι ότι η Ελλάδα θα μπορέσει να πετύχει ένα δημοσιονομικό στόχο 3,5% πρωτογενούς πλεονάσματος. Πιστεύω ότι αυτό είναι απολύτως μη ρεαλιστικό για ένα μακρύχρονο διάστημα και επιπλέον σήμερα καμία ευρωπαϊκή χώρα στη ζώνη του ευρώ δεν πλησιάζει καν σε αυτό το επίπεδο. Κατά συνέπεια, θεωρώ ότι αυτό είναι μια άκρος μη ρεαλιστική υπόθεση, η οποία απλώς και μόνο καθυστερεί μια ουσιαστικότερη συζήτηση. Το δεύτερο είναι ότι ο ρυθμός ανάπτυξης, ο οποίος περιέχεται στο σενάριο αυτό και περί του οποίου υπάρχει μια γενικότερη αδιαφορία δημόσια συζήτησης είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, είναι υπερβολικά χαμηλός. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι υπ' αυτές τις συνθήκες πολύ χαμηλής ανάπτυξης η επίτευξη δημοσιονομικού στόχου γίνεται ακόμα δυσκολότερη και επιπλέον θα υποάζει μια σειρά από οξυμένα κοινωνικά προβλήματα, όπως για παράδειγμα της ανεργίας, πράγμα το οποίο θα εμποδίζει και τη δημοσιονομική ανόρθωση, αλλά και την ομαλή διαχείριση των δεδομένων του χρέους. Το τρίτο είναι ότι δεν υπάρχει μια πολιτική σε αυτό το σενάριο αντιμετώπισης των εξωτερικών ελλειμμάτων, τα οποία, μην ξεχνάμε, ναι μεν μηδενίστηκαν, αλλά μηδενίστηκαν λόγω καθίζησης της ζήτησης και όχι λόγω έκρηξης ανταγωνιστικότητας στην ελληνική οικονομία. Και κατά συνέπεια, όταν η ανάκαμψη σιγά-σιγά επιστρέψει, έστω και με τους χαμηλούς ρυθμούς που προβλέπει το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, κατά πάσα πιθανότητα τα εξωτερικά ελλείμματα θα πάρουν πάλι την κατιούσα και θα γίνουν σημαντικά. Και τέλος, ότι υπό τις συνθήκες αυτές χαμηλής ανάπτυξης και πολύ έντονης δημοσιονομικής προσαρμογής, την οποία προϋποθέτει η υπόθεση, πιστεύω ότι η ιδιωτικοποίηση ήταν πάρα πολύ δύσκολο και είναι κάπως μη ρεαλιστικό
να περιμένει κανείς ότι θα έρθει μία μπονάτσα από έσοδα, τα οποία πολλές φορές στο παρελθόν τα υπέθεσαν οι πολιτικές ηγεσίες, αλλά κανείς δεν τα είδε να έρχονται στην πράξη. Τι θα μπορούσε να γίνει λοιπόν? Καταρχήν πιστεύω ότι πρέπει να αναθεωρηθούν αυτά τα ζητήματα, διότι όχι μόνο είναι μη ρεαλιστικά, αλλά επίσης δεν λαμβάνουν υπόψη τους και τον παράγοντα της αβεβαιότητας. Διότι οποιαδήποτε οικονομικό μέγεθος και να θεωρήσει κανείς σε μια εξέλιξη μερικών δεκαετιών, θα πρέπει να δει τι θα γίνει και όταν κάτι από αυτά δεν πάει ακριβώς έτσι. Αν λοιπόν θεωρήσει ότι η ανάπτυξη, έστω και αυτή που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα είναι αυτή, αλλά μπορεί και να σύμπλη κάτι να αποκλίνει, ο πληθωρισμός θα είναι 2%, αλλά σύμπλη κάτι μπορεί να αποκλίνει, και τα δημοσιονομικά ελλείμματα επίσης μπορεί και αυτά να αποκλίνουν, τότε η εικόνα η οποία δημιουργείται στη διαχείριση του χρέους είναι ριζικά διαφορετική. Δέστε για παράδειγμα πώς γίνονται οι χρηματοδοτικές ανάγκες της ελληνικής δημοκρατίας. Ναι, μεν κατά μέσο όρο θα είναι γύρω στο 15%, άρα υποθετικά μπορεί να πει κανείς ότι είναι διαχειρίσιμο, αλλά το εύρος αβεβαιότητας όμως το οποίο θα υπάρχει γύρω από αυτές είναι πολύ μεγάλο, πράγμα το οποίο θα μεταφραστεί σε πολύ αυξημένο ρίσκο της ελληνικής δημοκρατίας, εάν ποτέ αυτή αποφασίσει να βγει στις αγορές. Ανάλογα μεγάλα περιθώρια αβεβαιότητας δημιουργούνται και στο χρέος, και αν υποθέσει κανείς ότι για μια σειρά ετών το ένα κακό διαδέχεται το άλλο, πράγμα το οποίο δεν είναι και τόσο απίθανο, θα δει ότι η μείωση του χρέους κάτω από το 100% στα μέσα της επόμενης δεκαετίας κάθε άλλο παρά είναι βεβαία, σύμφωνα με τις πιθανότητες. Κατά συνέπεια, θεωρώ ότι αν κανείς εισάγει αυτές τις αβεβαιότητες στον τρόπο υπολογισμού του ευρωπαϊκού σεναρίου, θα δει ότι είναι τόσο μεγάλες που δεν επιτρέπουν μία ασφαλή εντύπωση διαχειρισιμότητας του ελληνικού χρέους. Τι θα μπορούσε να γίνει? Η πρόταση την οποία κάνω περιλαμβάνει τρία στάδια, τα οποία κατά την άποψή μου είναι εφικτά με ορισμένους θεσμικούς και οικονομικούς όρους. Πρώτα απ' όλα πιστεύω ότι είναι καιρός πια τα επιτόκια να αρχίσουν να ανακαλύπτουν και όλους τους πιστωτές της ελληνικής δημοκρατίας και όχι μόνο τον ESM. Σήμερα ο ESM δανείζει την ελληνική δημοκρατία, όπως και τα κράτη έχουν προσαρμόσει τα επιτόκια τους σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Υπάρχουν όμως άλλοι θεσμικοί παράγοντες, όπως είναι η Ευρωπαϊκή και η Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που εξακολουθούν να έχουν πολύ ψηλά επιτόκια δανεισμού της ελληνικής δημοκρατίας. Το δεύτερο βήμα το οποίο μπορεί να γίνει είναι ότι ο ESM έχει τη δυνατότητα, αλλά και τον θεσμικό προορισμό, να αναλάβει ο ίδιος όλο το χρέος της ελληνικής δημοκρατίας, αφήνοντας απ' έξω τους επιμέρους φορείς, οι οποίοι διακρατούν ακόμα χρέος προς αυτήν. Αυτό πιστεύω ότι θα κάνει και τις διαπραγματεύσεις στο μέλλον πολύ ευκολότερες, αλλά θα δίνει και μια πολύ σαφή, αξιόπιστη και ευρυνή εικόνα του ελληνικού χρέους σε όποιον ενδιαφέρεται. Το τρίτο όμως είναι το σημαντικότερο. Πιστεύω ότι πρέπει να βρεθεί ένας συμβιβασμός μεταξύ της μη ρεαλιστικής απέτησης για 3,5% δημοσιονομικά πλεονάσματα και της πολύ χαμηλής ανάπτυξης, η οποία θα χαρακτηρίσει με τον τρόπο αυτό την ελληνική οικονομία. Ο συμβιβασμός μπορεί να περιλαμβάνει τα εξής. Η ελληνική δημοκρατία να δεσμευθεί ότι θα τηρήσει 1,5% πρωτογενές πλεόνασμα για ένα απεριόριστο χρονικό διάστημα και διατηρώντας την ικανότητα δημοσιονομικής διαχείρισης που μπορεί να τις εξασφαλίσει πολύ περισσότερο, να διαθέτει το πλεόνασμα του άνω του 1,5% που θα μαζεύει σε επενδύσεις. Και πιστεύω ότι με τον τρόπο αυτό δίνεται και μια απάντηση και σε προηγούμενες αναφορές που έγιναν για την έλλειψη επενδύσεων και ιδιαίτερα για την ανάγκη να δημιουργηθούν νέες συνθήκες παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας και ταυτόχρονα μια σειρά από θέσεις απασχόλησης με έναν τρόπο ο οποίος δεν επιβαρύνει το χρέος, αλλά όπως θα δούμε τώρα το διευκολύνει. Κατά συνέπεια, πιστεύω ότι αυτός ο συμβιβασμός 1,5% πρωτογενή πλεονάσματα και 2% επενδυτικά έργα επί μία δεκαετία θα μπορέσουν να αποτελέσει τον καταλυτικό παράγοντα ανατροπής του σεναρίου της διαχειρισιμότητας του χρέους προς μία κατεύθυνση η οποία είναι αρκούντος πιστική. Εάν εισάγει κανείς αυτά τα δεδομένα, όπως για παράδειγμα βλέπετε εδώ, αυτή είναι μία προτινόμενη αναχρηματοδότηση του ESM. Οι γραμμές μπλε είναι οι υποχρεώσεις προς τον ESM, οι εξοφλήσεις όπως ισχύουν σήμερα. Ας υποθέσουμε ότι όλες μετατίθενται προς τα πίσω, πράγμα το οποίο θα διευκολύνει. Επίσης, η ανάληψη από τον ESM
των χρεών των άλλων θεσμών σημαίνει μια αναχρηματοδότηση εκ μέρους του της τάξης των 83 δισεκατομμυρίων, πράγμα το οποίο είναι απολύτως εύλογο και εφικτό με βάση την λειτουργία και το σκοπό του. Να σας δώσω ένα παράδειγμα ότι αν... Υπουργέ, θα πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι έχετε άλλα 2 λεπτά, έτσι. Ωραία. Η κρατούσα υπόθεση των ευρωπαϊκών θεσμών στο σενάριο το οποίο έχουν είναι ότι η ανάπτυξη είναι η κόκκινη γραμμή, είναι μεταξύ 1 και 2%. Σύμφωνα με την πρόταση την οποία ακούσατε, θα υπάρξει μια ενίσχυση της ανάπτυξης για ένα διάστημα, πράγμα το οποίο είναι το απαραίτητο εργαλείο για να ξεκολλήσει η ελληνική οικονομία από τη χρόνια παθογένεια της ύφεσης. Στην περίπτωση αυτή, αν θέλει κανείς να επαναλάβει την ίδια ακριβώς ανάλυση, θα δει ότι οι περιοχές της αβεβαιότητας, ακόμα και με τις χειρότερες συνθήκες, υποχωρούν κάτω από το 15%, το δε χρέος θα μπει σε μια τροχιά κάτω του 100% στην αρχή της δεκαετίας. Ακόμα και αν επιστορευθούν παράγοντες αβεβαιότητας και στην ανάπτυξη και στη δημοσιονομική προσαρμογή και στον πληθωρισμό. Κατά συνέπεια, θεωρώ ότι με αυτές τις προϋποθέσεις μπορεί να διασφαλιστεί η διαχείριση του χρέους. Αυτό βέβαια έχει ορισμένες προϋποθέσεις. Πρώτα απ' όλα, είναι πολύ πιθανό ότι η ανάληψη εκ μέρους του ESM όλων των χρεών της ελληνικής δημοκρατίας που έχουν τώρα άλλοι θεσμικοί πιστωτές μπορεί να απαιτήσει την επίλυση μιας σειράς νομικών ζητημάτων. Ένα δεύτερο και πολύ σημαντικό είναι ότι πώς θα διασφαλιστεί με αξιόπιστο τρόπο η δέσμευση της ελληνικής δημοκρατίας ότι επί 10 χρόνια θα κάνει 2% επενδύσεις παραγωγικού χαρακτήρα. Πιστεύω ότι αυτό μπορεί να διευκολυνθεί με τη συμμετοχή στο πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης στο οποίο επίκειται, εισάγοντας συνταγματικούς περιορισμούς στη χρήση των δημοσιονομικών πόρων, όπως επίσης και διαμορφώνοντας ένα κοινό επενδυτικό κεφάλαιο μεταξύ Ευρώπης και Ελλάδος, η οποία θα υποπτεύει την κατανομή των πόρων αυτών σε παραγωγικά έργα. Όταν γίνει αυτό, και με τη φράση αυτή τελειώνω, εκτός από την υλοποίηση ενός σεναρίου το οποίο θα μας δίνει ένα πραγματικά διαχειρίσιμο χρέος, η Ελλάδα θα έχει και μία ευκαιρία να αντιμετωπίσει και τις άλλες προκλήσεις των εξωτερικών ελλειμμάτων. Εάν κατευθύνει τις επενδύσεις αυτές στο να κάνει μια οικονομία πιο ανταγωνιστική και εξωστρεφή, τότε θα λύσει και τα θέματα απασχόλησης, αλλά και τα θέματα ανταγωνιστικότητας, τα οποία διαφορετικά θα επανέλθουν δρυμύτερα, μόλις αρχίσει να εγκαταλείπεται η δρακόντια εποπτεία την οποία ασκεί η Τρόικα ή οι θεσμοί στην ελληνική οικονομία. Έτσι πιστεύω ότι θα δημιουργηθεί ένα θετικό πρόσημο για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, πράγμα το οποίο εκτός των άλλων μπορεί να διαμορφώσει και ορισμένες θετικές μελλοντικές προοπτικές και για την επανάκαμψη των Ελλήνων μεταναστών στο εξωτερικό, αλλά και για την έβρεση απασχόλησης τις επόμενες δεκαετίες στους Έλληνες και ιδιαίτερα στους νέους. Σας ευχαριστώ πολύ.